σήμερα ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν είναι ηγέτης του ΑΚΕΛ. Δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε απλές προεκλογικές συγκεντρώσεις. Σε ποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΑΚΕΛ συμμετείχε ο Δημήτρης Χριστόφιας? Να σας πω ότι συμμετείχε ψες στην εκδήλωση που θα έχουμε την πολιτιστική στη Λεμεσό. Δεν μπορούσε να τη δει στη Λευκοσία, θα είναι στη Λεμεσό και επέλεξε να την παρακολουθήσει εκεί. Αυτό το πράγμα είναι κολάσιμο, γιατί ήθελε να δει μια πολιτικοπολιτιστική εκδήλωση που ήταν, ναι, μια προεκλογική δραστηριότητα του ΑΚΕΛ. Θα ήταν μιλήσει ο γενικός. Ήταν στο Δάλι, την 1η του Μάη. Όχι την 1η του Μάη, ήταν στο μνημόσυνο του Καβάζογλου Μισαούλη. Και στο μνημόσυνο Καβάζογλου Μισαούλη, από την πρώτη ημέρα που εκλέγηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμμετέχει ανελιπώς. Να σας πω ότι στο μνημόσυνο Καβάζογλου Μισαούλη ως ΑΚΕΛ προσκαλούσαμε και τον αείμνηστον Τάσο Παπαδόπουλο. Δεν έρχονταν ο ίδιος, έστελνε συνήθως τον Πεύκη ο Γεωργιάδη. Συμμετείχε η κυβέρνηση. Τώρα επιλέγει ο πρόεδρος, αντί να στέλνει κάποιον υπουργό της κυβέρνησης, να έρχεται ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι κατακριτέο. Στην εργατική Πρωτομαγιά συμμετείχε στην εκδήλωση που οργάνωσε η ΠΕΟ. Όπως συμμετείχε και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πρέπει να παρεξηγηθεί φέτος που ήταν εκεί και δεν παρεξηγιόταν τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε την εκλογική περίοδο? Κύριε Κυπριανού, εγώ είμαι νεαρότερη, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι πολλές προεκλογικές. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θυμάμαι. Εντάξει, μπορείτε να μου πείτε ότι τότε δεν υπήρχε η ελίτα και η εκπομπή της, αλλά λίγο πριν τις εκλογές ένας πρόεδρος. Καλά, το ανθρώπινος... Σίγμα έκαμε εκπομπή. Όχι, το λέω, όχι, δεν μιλάω για το Σίγμα, μιλάω για την απόφαση του Προέδρου να εμφανιστεί αυτές τις μέρες. Μα ξαναεμφανίστηκε στην Ελίτα ο Πρόεδρος, νομίζω, πιο παλιά. Και τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Από ό,τι μου έχουν πει, γιατί ρώτησα στο Σίγμα. Ρώτησα και διότι με πήραν τηλέφωνο για να παρουσιαστώ και εγώ. Και τους είπα ότι με όλον τον σεβασμό θεωρώ ότι θα μείνετε εκτεθειμένοι ως σταθμός. Γιατί παρουσιάσατε τη μια εβδομάδα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την επόμενη εβδομάδα τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι παίρνετε κομματική θέση, υποστηρίζετε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση. Και η απάντηση που πήρα, όχι, η απόφαση μας είναι ότι θα παρουσιάσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα παρουσιάσουμε και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί θέλουμε να δείξουμε την ανθρώπινη τους την πλευρά. Πρέπει να σου πω ότι τέτοιες εκπομπές εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Αλλά εάν ένας τηλεοπτικός σταθμός σε καλέσει δεν να συμμετάσχεις... Δεν είστε συγκίνητος ενδεχομένως. Να συμμετάσχεις, θα τους αρνηθείς. Κύριε Κυπριανού, το λέω γιατί και από αυτό προκλήθηκε έτσι μια ένταση. Και ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν και αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα. Για παράδειγμα, ο υποψηφίος βουλευτής... Αναμενόμενο? Να σας πω γιατί, να αφήστε με να εξηγήσω. Ο υποψήφιος βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Μιχάλης Σοφοκλέος, λέει το εξής σε ανακοίνωσή του. Μετά τα email του κύριου Κυπριανού και τα fax του Προεδρικού Γραφείου, την ώρα της συνέντευξης περνούσε στην οθόνη το εξής εκπληκτικό κείμενο. Όσοι απευθυνθούν τηλεφωνικό σήμερα στην εκπομπή, τη σελίδα εννοείται, η παραγωγή θα δώσει όλα τα στοιχεία στο γραφείο του Προέδρου για άμεση διαχείριση του ζητήματός του. Κατά τα άλλα, ο κύριος Σοφοκλέος θέλει να παρουσιάζεται νέος άνθρωπος με νέες αντιλήψεις. Εγώ λυπούμαι. Τι να του πω. Θα πω το εξής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε παρόμοιες εκπομπές εμφανίστηκε πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Εάν ουδέποτε στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε τέτοιες εκπομπές με παρόμοιο περιεχόμενο και εμφανιζόταν ξαφνικά τώρα, κάποιος θα μπορούσε να τον κατηγορήσει. Στο παρελθόν δεν ενοχλούσε κανένα. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι που να έλεγαν κάτι το διαφορετικό. Γιατί σήμερα τους ενοχλεί αυτό το πράγμα?